ξανά ο Νικόζης που άλλαξε με τον Κατσιαρό. Κεφαλιά προς τον Ζιάνγκα, επέμβαση του Κοντούρη, αλλά η μπάλα πάνω στον Παλαιολόγο. Αμπούνα, ωραία, σταμάτησε την μπάλα και έκανε το γύρισμα. Βγήκε ο Νεοφόντος, έκανε την μπάλα. Η ευκαιρία και το γκολ για τη Λάρισα από τον Θωμά τον Κυπαρίσι. 1-0 λοιπόν η Λάρισα, ανοίγει το σκορ. Πανηγυρίζει ο αρχηγός της Λάρισας στο 32ο λεπτό. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Παλαιολόγο. Η αφετηρία της επίτευξης του γκολ για τη Λάρισα, το Αλκαζάρ φλέγεται. Πανηγυρίζουν οι φίλοι των γηπεδούχων. Η Λάρισα προηγείται 1-0 του Ολυμπιακού Βόλου και ο αρχηγός της Λάρισας, ο Κυπαρίσης, βλέπουμε και πάλι εδώ, έγινε κόντρα με τον τερματοφύλακα και από πολύ κοντά ο Κυπαρίσης, ο Αμπούνα σεντράρι. Και ο Κυπαρίσης είναι αυτός που ανοίγει το σκορ στο 29ο λεπτό. Λάρισα, Ολυμπιακός Βόλου, 1-0. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Μαυρόπουλο. Και η μπάλα κόρνερ. Με πολλές περγαμηνές ο Ρουμάνος ο Σέρμπαν στη Λάρισα να τη βοηθήσει στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Σλοβένος ο Μύρνες Σίσης είναι στον πάγκο. Σέρμπαν εκτελεί αυτό το κόρνερ, κεφαλιά και 2-0. 2-0 για τη Λάρισα. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Σέρμπαν, πετάχτηκε ο Δημήτρης ο Γκίκας και με κεφαλιά. Άψογη εκτέλεση. Λάρισα Ολυμπιακός Βόλου 2-0. Με τον Γκίκα να σηκώνεται ψηλά, να πιάνει την κεφαλιά και στη συνέχεια να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Βλέπουμε και πάλι την εκτέλεση του κόρνερ. Γκίκας ψηλά με το κεφάλι, κεφαλιά και 2-0. Ο Γκίκας που πανηγυρίζει και άλλη μια φορά το δεύτερο γκολ της Λάρισας από την άψογη κεφαλιά του Δημήτρη Γκίκα. Στο 71ο λεπτό ο Γκίκας διπλασιάζει τα τέρματα της Λάρισας με κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Σέρμπαν.